Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Θέλει λίγο προσοχή τι επόμενε ώρε, μέσα στι βραδινέ και νυχτερινέ ώρε, προ το ξημέρωμα τη Πέμπτη, σε αρκετέ περιοχέ, στο Βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο, Θεσσαλία και Μακεδονία. Δεν αποκλείεται οι όποιε μπόρε και καταιγίδε να έχουν τοπικά και έντονο χαρακτήρα. Η αυριανή μέρα πάντω θα κυλήσει με αρκετά άστατο καιρό στι περισσότερε υπηρετικέ περιοχέ. Μια τέτοια εικόνα θα πρέπει να παρουσιάζει αυριανή μέρα, η Πέμπτη, από πλευρά καιρού, στι περισσότερε υπηρετικέ περιοχέ. Θα εξασθενήσει γενικά η αστάθεια από το απόγευμα προς το βράδυ και μετέπειτα. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια με περισσότερη λεπτομέρεια σήμερα. Είχαμε γενικά από το πρωί καλό καιρό στι περισσότερε περιοχέ. Γρήγορα συνέχεια εδώ στα δυτικά. Ξεκίνησα κάποιε τοπικέ μπόρε και σποραδικέ καταιγίδε. Βλέπετε τώρα τα σύννεφα πώ γίνονται εδώ. Περισσότερα μαζί με μπλε αποχρώσει τα κεντρικά και τα βόρεια. Κατά τη διάρκεια τη ημέρα αυτή η αστάθεια θα απλωθεί και κυρίω μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα. Και βλέπετε με του χρωματισμού γενικά οι περισσότερε υπηρετικέ περιοχέ κυρίω τα κεντρικά και τα βόρεια θα δεθούν αρκετέ βροχέ και καταιγίδε τοπικά ισχυρέ. Το βλέπετε αυτό με τι πιο σκούρε αποχρώσεις. Τώρα, δυνατές βροχές θα έχουμε κατά τη διάρκεια της Πέμπτης με τη μορφή μπόρας ή καταιγίδα, όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά και στην κεντρική Ευρώπη μέχρι και τις κάτω χώρες και στην Ιβηρική Χερσόνησο οι βροχές ή οι καταιγίδε δεν αποκλείεται να έχουν αρκετά έντονο χαρακτήρα κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών. Της πέμπτης. Για να δούμε όμω πώ μεταφράζονται αυτέ οι αποχρώσει πάνω από τον ελληνικό χώρο πιο συγκεκριμένα, πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά, για μία ακόμη φορά, το τονίζω, από εδώ και στο εξή, τι βραδινέ νυχτερινέ ώρε, στο βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Θεσσαλία και Μακεδονία κυρίω, θα έχουμε μπόρε, βροχέ και κατηγίδες, Ήδη σημειώνονται, οι οποίε κατά τόπους δεν αποκλείεται να έχουν έντονο χαρακτήρα. Τώρα, η Θράκη εξαιρείται τουλάχιστον μέχρι και τι πρώτε νυχτερινέ ώρε από αυτή την εξέλιξη, αλλά όπω βλέπετε σε αυτή την κάρτα. Που δείχνει τον καιρό για τι πρωινέ προμεσηβρινέ ώρε τη Πέμπτη και η Θράκη, ίσω στις πρωινέ προμεσηβρινέ ώρε μαζί με την υπόλοιπη Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Βόρειο, κεντρικό πιθανό Ιόνιο και τα βορειότερα τμήματα τη Θερεά, να έχει μπόρε, βροχέ και καταιγίδε που δεν αποκλείεται εδώ μέχρι και τι προμεσηβρινέ ώρε να έχουν έντονο χαρακτήρα σε περιοχέ τη βορειοανατολική, κυρίω υπηρετική χώρα, την Ανατολική Μακεδονία και τα πιθανώ τμήματα τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα η Πέμπτη θα ξεκινήσει αρκετά έω πολύ καλύτερα. Με θα έλεγα, και πολύ λιγότερη θολούρα στην ατμόσφαιρα από ό,τι σήμερα στι νοτιότερε περιοχέ, καθώ η όποια σκόνη σιγά σιγά εκτοπίζεται σταδιακά. Πάντω, ή καλύτερα όμω, στην επόμενη κάρτα. Βλέπουμε το εξή. Όπω σα είπα και προηγουμένω, προ το μεσημέρι και αργότερα και μέχρι το τέλο τη Πέμπτη, αργά το απόγευμα και τι πρώτε βραδινέ ώρε, γενικά η αστάθεια θα απλωθεί και στα υπόλοιπα υπηρετικά και στα υπόλοιπα τμήματα τη Τερεά τη Πελοπονίσου και θα βγάλει και εδώ μπόρε και καταιγίδε, κυρίω στα ορεινά ορεινά και όχι μόνο. Θα διατηρηθεί ο άστατο καιρό στα δυτικά και στι βορειότερε περιοχέ, στην Θράκη, αλλά και σε περιοχέ Ανατολική Μακεδονία και στην Ανατολική, γενικά, Βορειοανατολική Θεσσαλία, τα φαινόμενα θα γίνονται λιγότερα, θα και θα γίνονται λιγότερο θα βαδίζουμε προ το απόγευμα και μετέπειτα. Και στην υπόλοιπη περιοδική χώρα, γενικά από τι βραδινέ και μετέπειτα ώρε, η αστάθεια θα αρχίσει να περιορίζεται σταδιακά. Στα υπόλοιπα ανατολικά και τα νότια τμήματα τη χώρα μα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια μέχρι και αργά το απόγευμα. Δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα το ιδιαίτερο. σω εδώ στα βόρεια, βορειοδυτικά τμήματα του Αιγαίου να βγάλει κάποια παροδική βροχή με τη μορφή μπόρα μέσα στην ημέρα. Σύντομη διάρκεια όμω. Οι άνεμοι τώρα. Δείτε, θα έχουμε ένα βορειοδυτικό ρεύμα σχεδόν παντού. Βορειοδυτικού δηλαδή ανέμου και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Τώρα, κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, το γνωρίζουμε αυτό, μπορούν οι άνεμοι και ενισχύονται κεραμέν, αλλά έντονα δε. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση κατά τη διάρκεια τη νύχτα και νωρί το πρωί, κυρίω στα ορεινά και στα βόρεια, γύρω στου 11 με 17 βαθμού Κελσίου υδράγειο στα υπηρετικά έω και 18 και γύρω στου 17 με 21 βαθμού στα νησιωτικά τμήματα, κυρίω του Αιγαίου Πελάγου. Το μεσημέρι τώρα θα πέσει λίγο ακόμη η θερμοκρασία συγκριτικά με τη σημερινή μέρα στην ορεινή και στην βόρεια Ελλάδα, τουλάχιστον στι περισσότερε περιοχέ όπου θα έχουμε και τα περισσότερα και τα πιο έντονα φαινόμενα. Βλέπετε το πολύ 18 έω και 25 περισσότερε ορεινέ, δυτικέ και βόρειε περιοχέ εξερουμένη τη Ράκη, που είσαι εδώ προ το μεσημέρι και αργότερα πλησιάσει ο υδράγιο και του 26 με 27 βαθμού Κελσίου. Στα νοτιότερα όμω μημάτα παρατηρήστε. Εδώ που θα επικρατήσει και περισσότερη ηλιοφάνεια, θα έχουμε και πάλι αρκετή ζέστη. Όχι όμω τόσο έντονη όσο τι προηγούμενε ημέρε, με χαμηλότερε τιμέ σχετική υγρασία. Και τον να πλησιάζει και πάλι του 28 με 30 βαθμού Κελσίου. Αλλά η ζέστη θα είναι τελείω διαφορετική, κυρίε και κύριοι, τι επόμενε ημέρε. Δεν θα συνδυάζεται με σκόνη και υγρασία. Αυτό το περίεργο κοκτέιλ, το οποίο ήταν αρκετά ενοχλητικό τι τελευταίε ημέρε, αν όχι εβδομάδε, σιγά σιγά θα μα αφήσει και θα δώσει τη θέση του σε πιο δροσερέ πιο έτσι, καλές συνθήκες από πλευρά ζέστη τις επόμενες μέρες και θα δείτε σε λίγο τι εννοώ. Στην Αττική, αρχικά, μισές σα μπερδέψω ο καιρό όπου θα είναι καλό, με λίγα σύννεφα. Προ το μεσημέρι και μετέπειτα θα καταστεί του ο καιρό και στην Αττική θα πρέπει να βγάλει διάσπαρτε μπόρε και καταιγίδε πιθανόν τοπικά ισχυρέ. Τώρα, α, οι άνεμοι και εδώ θα πνέουν από βόρειε διευθύνσει, κυρίω στα ανατολικά, στα 3 με 4 μπουφόρ, εξερουμένων των καταιγίδων, τη περίπτωση των καταιγίδων που μπορεί και να ενισχυθούν πρόσκαιρα με αλλά αρκετά δε, και ο υδράγυρο σε μικρή πτώση το μεσημέρι στου 28 βαθμού Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη. Θέλει προσοχή και στην κεντρική Μακεδονία τις επόμενες ώρες. Και μέσα στι βραδινέ, νυχτερινέ και τι πρωινέ ώρε, γενικά θα πρέπει να βγάζει μπόρε, βροχέ και καταιγίδε τοπικά ισχυρέ. Θα υπάρξουν τώρα κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη, μέσα στην Πέμπτη, και αρκετά ανοίγματα του καιρού ενδιάμεσα, κάποια διαστήματα με ηλιοφάνεια, αλλά τουλάχιστον μέχρι και το απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη βήτερη περιοχή της Κυρικής Μακεδονίας θα έχουμε περάσματα από μπόρε και τοπικέ καταιγίδε πιθανόν τοπικά ισχυρέ. Από το βράδυ θα αρχίσει να εξασθενεί η αστάθεια. Ο βορειά θα ανοιχτά στα 4 με 5 από φόρα εξουρμένων των περιπτώσεων των καταιγίδων που θα ενισχυθούν φυσικά λίγο περισσότερο έω αρκετά περισσότερο και ο υδράγειο θα μεσημέρι στην πόλη 24 βαθμού Κελσίου κατά μέσο όρο. Πάμε στην Παρασκευή να εξηγήσω τώρα τι δείχνουν αυτά τα χρώματα. Γενικά το τριήμερο θα πρέπει να κυλήσει με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Αυτοί οι χρωματισμοί δεν υποδηλώνουν βροχέ ότι θα βρέχει δηλαδή καθ' τη διάρκεια τη ημέρα. Απλά θέλω να σα δείξω περιοχέ που ίσω από αυτέ τις περιοχέ έχουμε ένα σύντομο πέρασμα από κάποια τοπική βροχή μικρή διάρκεια, γι' αυτό το λέω σύντομο πέρασμα, ή και μπόρα. Όπω βλέπετε, η Θράκη, οι περιοχέ τη Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Θεσσαλία, ίσω και τα ορεινά τη υπόλοιπη υπηρετική χώρα και τα νησιά του Ανατολικού Νοτιοανατολικού του Αιγαίου, ίσω, επαναλαμβάνω, έχουν ένα σύντομο πέρασμα που κάποια τοπική παροδική βροχή. Για να δούμε τα βροχοσύννεφα, τα βλέπετε. Αυτά την Παρασκευή, τι πρωινέ ώρε, θα βρίσκονται στην Ανατολική Θεσσαλία, αλλά δείτε πώ θα διαλυθούν. Αργότερα προ το απόγευμα, κάποια βροχοσύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή του στι περιοχέ που σα έδειξα για πολύ λίγο, ίσω βρέξει τοπικά. Δείτε όμω, θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια την Παρασκευή σε όλη την Ελλάδα με βορειάδε τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Και το Σάββατο πάνω κάτω η ίδια εξέλιξη. Αυτοί οι χρωματισμοί υποδηλώνουν πιθανότητα για ένα σύντομο πέρασμα από κάποια τοπική βροχή. Και το Σάββατο θα έχουμε καλέ καιρικέ συνθήκε από πλευρά ηλιοφάνεια. Θέλω να πω ότι θα είναι μεγάλα τα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Δωδεκάνησα, Κρήτη και Βόρεια Ελλάδα ίσω έχουν σύντομα περάσματα από κάποια τοπική βροχή μικρή διάρκεια. Δείτε, κατά τα άλλα, μέσα στην ημέρα θα υπάρξουν και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Α ελπίσουμε οι βροχέ να φτάσουν και να είναι πιο αξιόλογε στην Κρήτη, όπου δείχνουν τα προνοστικά στοιχεία να σημειώνονται κάποια έτσι, φαινόμενα τοπικά λίγο πιο αξιόλογα. Ο Βορειά το Σάββατο θα είναι πιο ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 5 με 6 τοπικά έω και 7 μποφόρ και θα εκτοπίσει επιτέλου σκόνη, αυτό το κοκτέιλ σκόνη και υγρασία το πολύ ενοχλητικό που σα είπα στην αρχή του Δελτίου. Για την Κυριακή σω η αστάθεια γίνει λίγο περισσότερη στα υπηρετικά από σύντομη διάρκεια μπόρα ή και καταιγίδα εδώ που έχουμε αυτέ τι αποχρώσει μέχρι και την Κρήτη. Και το ευχόμαστε και το ελπίζουμε να, φτάσει, να φτάσουν οι βροχέ στην Κρήτη. Και βλέπετε και πάλι τα βροχοσύννεφα να γίνονται περισσότερα, κυρίω κατά τη διάρκεια τη ημέρα στα υπηρετικά, κατά τη διάρκεια των νυχτερινών και πρώτων πρωινών ωρών στι παράκτε και νησιωτικέ περιοχέ. Με τον άνεμο να διατηρείται βορειά στα 6 με 7 από φόρ στο Αιγαίο. Και τη Δευτέρα κάποιε μπόρε δεν αποκλείεται να εκδοθούν κυρίω στα υπηρετικά, δυτικά και βόρια, πιθανόν και στα ορεινά τμήματα τη Κρήτη. Και βλέπετε ότι και Δευτέρα στην ουσία μεγάλα θα είναι τα διαστήματα με ηλιοφάνεια μέσα στην ημέρα με το βορριά να φτάνει, να συνεχίζει να φτάνει τα 6 με 7 από φορ στο Αιγαίο. Να σύνοψίσω λοιπόν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, καλέ γενικά καιρικέ συνθήκε. Μέσα στην ημέρα θα βγάζει κάποια σύννεφα στι περιοχέ που είδατε με τι αποχρώσει. σω έχουμε ένα σύντομο πέρασμα από κάποια παροδική βροχή. Τίποτα το ιδιαίτερο. Τώρα, όσον αφορά στην υπόλοιπη Ευρώπη, αρκετέ βροχέ την Παρασκευή στα δυτικά τμήματά τη. Για να αφήσω τώρα τι ημέρε να κυλήσουν μέχρι και τι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα. Θα δείτε σύννεφα αστάθεια. Θα κάνουν την εμφάνισή του και πάλι κυρίω στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά και στα δυτικα τμήματα. Και σε εμά θα δίνουν. Αυτά τα τοπικά φαινόμενα μικρή διάρκεια, αλλά κατά τα άλλα ο καιρό του τριημέρου δεν πρόκειται να είναι ιδιαίτερα άσχημο ή μάλλον θα είναι αρκετά καλό, με τον βορειά να είναι αρκετά ενισχυμένο στην περιοχή του Αιγαίου. Και όπω σα είπα και χθε, η διάταξη των έχει αλλάξει. Σε εμά θα προσπαθήσουν και θα καταφέρουν τελικά αρκετά δροσερέ, πολύ πιο δροσερέ, ω και ελαφρώ πιο ψυχρέ αίριε μάζε από την Ανατολική Ευρώπη να κατέβουν μέχρι και την Κρήτη. Και σε αυτό θα οφείλονται οι όποιε μπόρε και α ελπίσουμε να είναι καλέ, μέχρι και την Κρήτη το τριήμερο, κατά τη διάρκεια κυρίω των νυχτερινών και πρώτων πρωινών ωρών, εκεί στα νησιωτικά τμήματα. Και θα πέσει η θερμοκρασία αισθητά στο Αιγαίο και στην Κρήτη, συγκριτικά με τι θερμοκρασίε που είχαμε τι προηγούμενε ημέρε. Δηλαδή, καμία σχέση ο καιρό τι επόμενε ημέρε στο Αιγαίο από ό,τι ήταν το τα προηγούμενα εξωτάωρα και εβδομάδε, θα έλεγα. Να δούμε καλύτερα τι θερμοκρασίε. Την Παρασκευή θα καταφέρνει ο Ιδράργυρο να φτάνει μεν του 28 με 29 βαθμού Κελσίου στα παιδινά υπηρετικά. Βλέπετε στα ορεινά και στα νησιά δεν πρόκειται να ξεπερνά του 24 με 27 βαθμού Κελσίου, αλλά καμία σχέση τα 29, τα 28 με αυτά που βιώσαμε τι προηγούμενε ημέρε. Δεν θα συνδυάζονται με αυξημένη υγρασία και η ζέστη θα είναι πολύ πιο ευχάριστη, ενώ τη νύχτα και νωρί το πρωί μάλιστα θα τσιμπάει αρκετά όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και στα υπόλοιπα τμήματα τη χώρα. Στο Αιγαίο Βορειά θα κάνει την αίσθηση τη ψύχρας ακόμα πιο έντονη και βλέπετε και το Σάββατο και την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα. Οι θερμοκρασίε θα πλησιάζουν με 27 με 28 και 29 στα παιδινά υπηρετικά. Επαναλαμβάνω, όχι όμω αυτή η ζέστη που είχαμε τι προηγούμενε μέρε. Το Αιγείο όμω μια ψύχρα θα επικρατήσει όλε τι επόμενε μέρε. Λεπτομέρειε φυσικά και αύριο μέσα εδώ από τη συχνότητα τη σετ για να μην χάνετε τον καιρό σα. Να είστε όλοι καλά,